θέλετε. Αυτό είναι στο ψυγείο μας. Το ψυγείο μας. Ναι, είναι το ψυγείο μας. Αχ, τι ωραία. Εκτός από ψυγείο, τι άλλο έχουμε σε αυτό το τέρας, σε αυτό το τεράστιο αυτοκίνητο. Εκτός από κρεβάτι και ψυγείο. Γκαζάκι, έτσι. Έχουμε μαχαίρι, γιατί έχουμε πεπόνι. Έχουμε μαχαιροπύρουνα, γκαζάκι, σερβίτσιο, πιάτα, ποτήρια, νερό. Έχουμε νερό. Νερό για ντους. Μαξιλάρια, τέλεια. Σεντόνια, κουβέρτες, μαξιλάρια, όλα αυτά τα έχουμε λοιπόν. Έτσι. Έχουμε και τσαντάκι με first aid kit. First aid kit, τέλεια. Μπορούμε να χτυπήσουμε άνετα. Και πρωτοβοηθώ. Δηλαδή μπορώ να χτυπήσω με την ησυχία μου. Όχι. Σταματήσαμε για βενζίνη. Και πρώτη φορά βλέπω αυτό το σύστημα που πρέπει να πληρώσεις μέσω αυτού του μηχανήματος. Εδώ στην Κύπρο έτσι το κάνουνε. Έτσι το κάνουμε. Εμείς στην Ελλάδα πάντα έχουμε κάποιον να μας βάζει τη βενζίνη. Νίκη, τι κάνεις εκεί? Εκτός ότι μαγειρεύω κρέας. Μαγειρεύεις κρέας. Τρώω πίτα με ψημένο χαλούμι. Κυπριακή πίτα με ψημένο χαλούμι. Με ντομάτα, με αγγούρι. Τι μου λες τώρα δηλαδή? Εδώ έχουμε ντομάτα αγγούρι. Ντομάτα αγγούρι. Περνάμε τέλεια, έχουμε χούμους. Σούπερ. Έχουμε βάλει εδώ στο τηγάνι σουβλάκια. Μανιτάρια εδώ, πολύ ωραία. Ψημένο χαλούμι. Κάνετε. Ναι, όχι πάρα τα. Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Και εδώ έχουμε dip. Αυτό είναι hummus λοιπόν. Και πού είναι, είχαμε άλλο ένα dip. Το οποίο είναι εκεί κάτω, κάτω από τα μανιτάρια. Τι είναι αυτό το dip, δεν θυμάμαι. Ταχίνο σαλάτα. Τι ήτανε? Ταχί. Ταχίνι. Εδώ το λένε. Ταχί. Τώρα θα δοκιμάσω. Ταχί, σούπερ. Θα πάρω ένα πατατάκι. Τι είναι, Ναι, είναι αυτή. Θα το χλωμώσω με ταχί. Συνεχίζουμε να μαγειρεύουμε εδώ. Και τώρα μπήκε το κοτόπουλο στο τηγάνι. Το βγάλαμε από το τουβλάκι για να ψηθεί πιο εύκολα. Βλέπουμε ότι από τη μία μεριά ήδη έχει ψηθεί. Ελαφρώ. Θα φας. Θα φάω χαλούμι, αγκουράκι, ντομάτα. Και τι άλλο, μανιτάρια. Ό,τι μου ετοίμασε η Νίκη. Πάμε να φάμε. Κάναμε στάση σε ένα υπέροχο σημείο με καταπληκτική θέα. Εδώ βλέπουμε ότι λέγεται τοποθεσία Βόρεια Λάρα. Και βλέπουμε και κάποιες σημεούλες, τι λέω σημεούλες, χελονίτσες εννοούσα, χελώνες. Και νομίζω ότι εδώ είναι προστατευόμενη περιοχή και έρχονται οι χελώνες για να αφήσουν τα αυγά τους. Εδώ είναι μια προστατευόμενη περιοχή, έχουμε πολλές χελωνίτσες οι οποίες έρχονται και αφήνουν τα αυγά τους στην ακτή. Έτσι δεν είναι καλό να κατέβουμε σε αυτή την ακτή, γιατί ποτέ δεν ξέρεις μπορεί να υπάρχουν τα αυγά τους. Είναι δύσκολο. Ναι, είναι και δύσκολο, δεν είναι και πολύ εύκολο να κατέβεις εδώ, αλλά είναι πολύ όμορφη η θέα. Βλέπω ότι στο βάθος βέβαια υπάρχουν άνθρωποι στην παραλία, σε εκείνη την παραλία που είναι έτσι αρκετά μακριά από εδώ αυτή τη στιγμή. Όπως και να έχει, είναι μια ευχάριστη ημέρα. Ξεκινάμε την ημέρα μας και συνεχίζουμε την εξερεύνηση εδώ στον Ακάμπ. Wow! Είναι πανέμορφα! Τέλεια! Και εκείνη η παραλία λέγεται η παραλία της Λάρας στο βάθος που έχει ανθρώπους.